Θα μιλήσω σε σχέση με μια νέα πρόταση που υποβάλαμε φέτος μαζί με το Δήμο της Άνδρου και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Αθήνας και το Πράσινο Ταμείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Ινστιτούτο του Τράπεζας Φόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα σε σχέση με το να προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε σε κάποιο βαθμό που να είναι και κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμος όμως, την καλλιέργεια των αναβαθμίδων, των εμασιών, με έναν τρόπο που να υποστηρίζει τον πρωτογενή τομέα, στην Άνδρο καταρχήν, αλλά σε δεύτερο χρόνο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Το σκεπτικό είναι πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο εύκολα το κατανοούν. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, στον χώρο τουλάχιστον του Αιγαίου, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Νότιας Ελλάδας, οι αναβαθμίδες ήταν η βάση πάνω στην οποία λειτουργούσε ένας πολυλειτουργικός πρωτογενής τομέας, αγροτικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά. Οι άνθρωποι, μέχρι πριν από 50-60 χρόνια, αυτό που λέγαμε οι αγρότες, οι κάτοικοι των νησιών, τα έκαναν όλα, δεν έκαναν ένα από όλα. Και η βάση πάνω στην οποία μπορούσαν να λειτουργούν στον νησιωτικό κακοτράχαλο χώρο ήταν οι αναβαθμίδες. Οι αναβαθμίδες για διάφορους λόγους εγκαταλείφθηκαν. Ήταν δύσκολη η καλλιέργειά τους, ήταν δύσκολη η συντήρησή τους. Οι άνθρωποι έφυγαν από τον αγροτικό χώρο, πήγαν σε πόλεις, προτιμούσαν να ζήσουν πιο εύκολα, πιο αστικοποιημένα και το αποτέλεσμα ήταν σιγά σιγά να καταρρεύσουν, σε πολλά μέρη της Ελλάδας να έχουν ήδη διαλυθεί. Υπάρχουν όμως περιοχές ακόμη, και η Άνδρος είναι μία από αυτές, τις οποίες διατηρούνται ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση, τέτοια που να μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε στα χέρια μας, σαν νησιωτικές κοινωνίες, υποδομές τέτοιες που σε άλλα μέρη του κόσμου για να τις φτιάξουν θα ξοδεύανε δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς τις έχουμε και τις αφήνουμε και καταραίουν και διαλύονται. Αν τις αξιοποιήσουμε, αν τις ξαναεντάξουμε στο σύστημα παραγωγής, τότε έχουμε να δούμε πολλά ωφέλη. Θα τα εξηγήσω αυτά, ελπίζω με τρόπο κατανοητό. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, φυσικά μπορούμε εκ των υστέρων να το συζητήσουμε. Να κάνω μία σύνδεση με την παρουσίαση του Απόστολου. Να πω ότι σε ένα πρόγραμμα που έτρεξε όχι στην Άνδρο, έτρεξε στη Σκύρο πριν από λίγα χρόνια και ένα πρόγραμμα live που τελείωσε φέτος σε συνεργασία με τον Δήμο της Σκύρου εκεί. Είχαμε κάνει σχέδιο λιβαδοπονικής διαχείρισης με ειδικούς επιστήμονες, συναδέλφους του Απόστολου, το οποίο σε κάποια πράγματα πήγε καλά και έγινε αποδεκτό και από τους κτηνοτρόφους, σε κάποια άλλα πράγματα σταμάτησε σε ωραία λόγια και σε ωραία σχέδια. Ήρθα πήγαμε στο Δασαρχείο να ζητήσουμε εγκρίσεις για να προχωρήσουμε σε κάποιες διαχειριστικές παρεμβάσεις. Δεν τις έδωσαν ποτέ και εκεί σταμάτησε η ιστορία. Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι τα θέματα, το επιστημονικό τους μέρος είναι αρκετά πιο εύκολο από το πρακτικό και το διαχειριστικό και το διοικητικό. Για να μπορέσουμε όμως τελικά να έχουμε επιτυχία σε τέτοιες προσεγγίσεις, χρειάζεται και οι χρήστες να έχουν εμπεδώσει το ότι ο σχεδιασμός κάνει καλό. Ο σχεδιασμός κάνει καλό σε όλα τα επίπεδα και να πιέζουν και από την πλευρά τους έτσι ώστε κάποια πράγματα να γίνονται καλύτερα από αυτό στο οποίο έχουμε συνηθίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα να παρουσιάζουμε το μοντέλο αυτό το πολυλειτουργικό που ανέφερα πριν. Κατέρευσε πριν από αρκετές δεκαετίες λόγω κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και η εγκατάλειψη της υπαίθρωσης, σε συνεργασμό με τις επιδοτήσεις που εδώ και 35 χρόνια έχουν μπει στη ζωή μας από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησε δυστυχώς σε κάποια θέματα ανεξέλεγκτες καταστάσεις που σαφώς υποβάθμισαν τα φυσικά οικοσυστήματα, υποβάθμισαν αυτό το φυσικό κεφάλαιο που όλοι έχουμε δίπλα μας και αξιοποιούμε με καλό ή κακό τρόπο, με αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση να έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που δεν είναι και πάρα πολύ βιώσιμη σε σχέση με τη χρήση του κεφαλαίου αυτού.
Ένα παράδειγμα να πω, προχτές που ήρθα στο Κόρθι, στην παραλία είχε μια τεράστια ανταλίκα η οποία είχε μέσα σανό. Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι για να έρχεται μια ανταλίκα με σανό, η ζωοτροφή που υπάρχει που παράγεται στο νησί δεν είναι αρκετή πια. Και κάνετε εισαγωγές ζωοτροφής. Το ίδιο γίνεται και στη Σκύρο. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι η αυτάρκεια που υπήρχε παλιότερα στα νησιά έχει πάψει να υφίσταται και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο κάνει το όλο σύστημα να μπατάρει. Να μην είναι δηλαδή βιώσιμο όπως ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Δεν θα ήταν άσχημα το νησί να ξανααποκτήσει αυτάρκεια σε σχέση με τις ζωοτροφές. Σήμερα αυτό δεν γίνεται γιατί δεν καλλιεργούνται διαθέσιμες εκτάσεις και κυρίως εκτάσεις που είναι σε μασιές. Η επιδίωξή μας πάντως είναι να βοηθήσουμε στο να ξανασυνδυαστούν πρακτικές που παλιότερα εφαρμόζονταν, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία με λησοκομεία, ώστε να ξανακάνουν το χώρο βιώσιμο και πολυλειτουργικό. Θα τα δούμε λίγο αυτά. Και βέβαια να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα προϊόντα που βγαίνουν από αυτό το νησί να είναι προϊόντα μιας άλλης προστιθέμενης αξίας και ποιότητας. Δηλαδή να πουλιούνται πιο ακριβά. Τώρα, γιατί επιλέξαμε την Άνδρο συγκεκριμένα για να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα με τις αναβαθμίδες. Η Άνδρο είναι από τα νησιά του Αιγαίου, είναι λίγα τα νησιά, στα οποία οι εμασιές, οι αναβαθμίδες, οι πεζούλες, έχουν πολλά ονόματα γενικά, είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση. Το να πάει να φτιάξει κανείς εξ αρχής αναβαθμίδες είναι κάτι εξαιρετικά κοστοφόρο. Το να πάει όμως να επισκευάσει καλοδιατηρημένες αναβαθμίδες και να τις ξανακαλυφθήσει, ίσως είναι κάτι που είναι πιο εφικτό, πιο βιώσιμο. Άρα δεν θα πηγαίναμε σε νησιά στα οποία έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και 60 και 70 και 80 χρόνια. Θα ήταν τρομερά τα ποσά που θα χρειαζόταν για να γίνει κάτι. Ερχόμαστε σε νησιά στα οποία οι αναβαθμίδες σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα σε λειτουργία. Γι' αυτό επιλέγουμε λοιπόν την Άνδρο. Για ποιο λόγο επιλέγουμε να παρέμβουμε με αναβαθμίδες, δηλαδή να καλλιεργήσουμε αναβαθμίδες σε σχέση με ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Γιατί οι αναβαθμίδες, η καλλιέργεια σε αναβαθμίδες, όπως το ήξεραν πάρα πολύ καλά και οι πρόγονοί μας, είναι ένας τρόπος για να περιορίσουμε τη διάβρωση του εδάφους, είναι ένας τρόπος για να κρατήσουμε περισσότερο βρόχινο νερό που σιγά σιγά αρχίζει και λείπει, ένας τρόπος να κρατήσουμε μέσα στο έδαφος νερό που πέφτει σε ραγδαίες μπόρες και βροχοπτώσεις, πράγμα που όλοι το βλέπουμε ότι συμβαίνει πλέον τα τελευταία χρόνια, είναι ένας τρόπος να παλέψουμε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, θα σας δείξω σε λίγο μια διαφάνεια σε σχέση με αυτό, από στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου, και οι προβλέψεις είναι πολύ άσχημες. Είναι πολύ άσχημες για όλους. Αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους, η εξέλιξη θα είναι πολύ δυσμενής. Αν βοηθήσουμε λίγο και βοηθήσουμε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το χώρο, με τις χρήσεις γης, ίσως να καταφέρουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Μέσα από το πρόγραμμα LIFE που τρέχει στην Άνδρο, φαντάζομαι το ξέρετε περισσότεροι, που τρέχει σε σχέση κυρίως με την προστασία κάποιων ειδών πουλιών, αλλά τα πουλιά πολλές φορές μας βοηθάνε να σκεφτούμε και το ευρύτερο, το ευρύτερο περιβάλλον. Τρέχει εδώ και 5 χρόνια ένα πρόγραμμα LIFE από το Δήμο της Άνδρου. Εντάξει, δεν προχώρησαμε, αλλά προσπαθούμε. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό, πιλωτικά ξανακαλλιεργήθηκαν γύρω στα 100 στρέμματα αναβαθμίδων που παραχωρήθηκαν από ιδιοκτήτες γης. Σε περιοχές στις οποίες πήγαινε αγροτικός δρόμος, αλλά και σε περιοχές που πήγαιναν απλά μονοπάτια. Το αποτέλεσμα της καλλιέργειας ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Δηλαδή, με απλά λόγια, οι συγκεκριμένες θέσεις ξαναπρασύνθησαν. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν μπορούν να το κάνουν στα 100 στρέμματα, γιατί να μην μπορεί αυτό να γίνει στα 1000 ή στα 1500 στρέμματα. Και γι' αυτό το λόγο επιβάλλαμε αυτή τη νέα πρόταση. Για να μπορέσει αυτό βέβαια να γίνει, ξέρουμε ότι σαφώς θα υπάρχει μεγαλύτερο κόστος στην καλλιέργεια. Με τη χρήση όμως κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων, αλλά και με την κατάλληλη προώθηση των προϊόντων που θα προκύψουν από τις αναβαθμίδες, μπορεί αυτό όλο να είναι ένα σύστημα το οποίο οικονομικά να στέκει.
διαφάνεια που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο νησιωτικός χώρος οργανωνόταν παλιότερα με τις ξερολικές και τις αναβαθμίδες, ώστε να μπορεί να επιτελεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες που σχετίζονταν και με την αγροτική παραγωγή, αλλά και με την κτηνοτροφία, είτε με ισοτομία. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού του χώρου, τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε εδώ, βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε ξερολικές ή μονοπάτια, τα οποία χωρίζουν τον τόπο. Τα μονοπάτια αυτά, πέρα από το να χωρίζουν χρήσεις, βοηθάνε και στην αντιπυρική προστασία, γιατί για μικρές κλίμακες φωτιές μπορούν να λειτουργήσουν σαν αντιπυρικές ζώνες. Έχουμε στον ίδιο χώρο έχουμε αναβαθμίδες, στις οποίες γινόντουσαν οι καλλιέργειες, είτε σαν οδοντικών φυτών, είτε αμπελιών. Έχουμε την ανάπτυξη των μελισσιών, σε συνάρτηση με τις ξερολικές και τις αναβαθμίδες. Έχουμε τα αλόνια, τα πέτρινα, και έχουμε και τους περιστεριώνες. Οι περιστεριώνες παλιότερα στην Ελλάδα, επίσης φαντάζομαι ότι το ξέρουν καλύτερα από μένα, ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο αγρότης μπορούσε να έχει υψηλή ποιότητα λίπανση για τα χωράφια του και παράλληλα να εξασφαλίζει και κάποιο μικρό πρωτεΐνες από τα αυγά ή από τα πιτσούνια. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά ίσως να μην είναι άσχημο να τα ξαναφέρουμε. Εδώ έχω μια διαφάνεια που δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι αναβαθμίδες και τα στοιχεία γενικά που σχετίζονται με τα χωράφια στις εμασιές σε σχέση με το τοπίο του νησιού. Το τοπίο της Άντρου έχει μοναδικότητες οι οποίες σαφώς και ενδιαφέρουν και τους κατοίκους, αλλά κυρίως ενδιαφέρουν και τους επισκέπτες. Και αυτό μπορούμε να δούμε αργότερα, ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί με την αξία των προϊόντων που βγαίνουν από αυτό το νησί. Εδώ έχω τη διαφάνεια που σας έλεγα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Είναι μοντέλα πρόγνωσης που έχει κάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον χώρο της Ελλάδας μέχρι το 2100, με βάση ένα μέτριο σενάριο κλιματικής αλλαγής. Στην πρώτη σειρά βλέπουμε τον αριθμό των ξηρών ημερών και πώς αυτός επιδεινώνεται με την πάροδο των ετών. Στο τετραγωνάκι μέσα είναι η Άντρος, αν δείτε. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι οι μέρες ξηρασίας θα αυξηθούν και θα αυξηθούν αρκετά. Στην επόμενη σειρά φαίνονται οι μέρες τις οποίες θα εμφανίζεται μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς μέσα πάλι μέσα στον επόμενο αιώνα. Και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πηγαίνει προς μεγάλη επιδείνωση. Και στην τρίτη σειρά είναι κάτι παρόμοιο, δείχνει πόσες καλοκαιρινές βραδιές η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 20 βαθμούς, άρα δημιουργεί συνθήκες ξηρασίας τέτοιες που φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο της φωτιάς. Όλα αυτά μαζί μας λένε με απλά λόγια ότι αν αφήσουμε την κατάσταση όπως είναι σήμερα, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, περιοχές όπως είναι και νησιά του Αιγαίου και μέρη εδώ στην Άντρο, θα είναι πολύ δύσκολα βιώσιμες. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα να σας το εξηγήσω αυτό σε λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι η καλλιέργεια με τη χρήση των εμασιών μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ την ποικιλία του αγροτικού τοπίου και να μας βοηθήσει σε μια σειρά από θέματα. Εδώ είναι από τα διποτάματα. Είναι κάτι παρόμοιο. Τι σημαίνει τώρα πολυλειτουργική γεωργία? Σας δείχνω μια διαφάνεια που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δείχνει με ποιον τρόπο μπορούμε να σχεδιάζουμε πια για το μέλλον στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση σε αυτό που λέγεται πράσινες υποδομές. Πράσινες υποδομές είναι ανθρώπινες κατασκευές με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε τη φύση να ξαναβοηθήσει τον άνθρωπο μέσα από υπηρεσίες και λειτουργίες των οικοσυστημάτων
οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε καλύτερα κτηνοτροφικά προϊόντα, να περιορίσουμε τη διάβρωση, να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία γύρω μας και διάφορα τέτοια πράγματα. Ένα κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία των πράσινων υποδομών, και γι' αυτό το έχω εδώ μεταφράσει, το έχω βάλει και στη μέση και το έχω μεταφράσει, είναι αυτό που λέγεται πολυλειτουργικότητα στη γεωργία. Αν δηλαδή έχουμε αγροτικά οικοσυστήματα τα οποία καταφέρνουν να κάνουν πολλαπλές λειτουργίες, τότε έχουμε κερδίσει μεγάλο μέρος από αυτό το παιχνίδι που σχετίζεται με την πάλι ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Το πρόγραμμά μας λοιπόν στοχεύει ακριβώς αυτό και προπάντως στοχεύει στο να δείξει ότι φιλικές προς το τοπικό περιβάλλον πρακτικές καλλιέργειας σε συνδυασμό με τουρισμό και πολιτισμό μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ανθρώπινη τοπική ανάπτυξη σε ένα νησί με την ποιότητα της άνδρας. Πέρα από τις πρακτικές που θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στην πράξη, στις οποίες η βασική δράση θα είναι να ξανακαλλιεργηθούν γύρω στα 1000 στρέμματα, 1000-1200 στρέμματα αναβαθμίδων. Μια δεύτερη επιδίωξη του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να φέρουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και λέγεται Land Stewardship, δηλαδή λέγεται συνεργασία για την καλύτερη διαχείριση της γης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Θα ξέρουμε ότι ο κλήρος, ο αγροτικός, είναι πολύ μικρός. Υπάρχουν χώρες στην Δυτική Ευρώπη που ο αγρότης έχει 5.000 και 10.000 και 15.000 στρέμματα. Δεν σημαίνει αυτό σε εμάς. Ο μικρός κλήρος δυσκολεύει στο να παίρνονται αποφάσεις, να γίνεται σχεδιασμός, ο οποίος να έχει πρακτικά ωφέλη γενικότερα για τον αγροτικό χώρο. Εμείς θα θέλαμε ομάδες παραγωγών να μπορούν να συναποφασίζουν και να προχωράνε σε συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. Πώς θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί? Αν αυτές οι ομάδες συνεταιριστούν με κάποιον τρόπο, με κάποιον τρόπο που είναι διαφορετικός από τον κλασικό συνεταιρισμό που ξέρουμε, ουσιαστικά συνεργαστούν στο να παραχωρήσουν μικρά κομμάτια γης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχουν αναξιοποιητά, δεν τα καλλιεργούν, δεν τα κάνουν κάτι, σε έναν οργανισμό ο οποίος με συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως διαφανής και ξεκάθαρη, θα τους λέει: δώσε μου τα χτήματα αυτά, εγώ θα στα καλλιεργήσω για μια δεκαετία και θα στα δώσω να είναι νοικοκυρεμένα και ωραία για να τα πάρεις μετά εσύ στη συνέχεια και να τα κάνεις κάτι ακόμα καλύτερο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εδώ στην Άνδρο και έχουμε για αυτό το σκοπό ζητήσει επιστολές υποστήριξης, επιστολές με τις οποίες ιδιοκτήτες γης και αγρότες έχουν δώσει μια προδέσμευση ότι αν εγκριθεί το πρόγραμμα θα προχωρήσουμε σε μια τέτοιο τύπου συνεργασία. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες γης, είναι μάλλον ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων γης. Έχουμε, για να μπορέσουμε να το δείξουμε σαν παράδειγμα αυτό, έχουμε έρθει σε επαφή και με την Μονή Παναχράντου που έχει μεγαλύτερες εκτάσεις και έχουν διαθέσει και αυτοί με τη σειρά τους μία έκταση την οποία θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν προχωρήσουμε θα μπορούσαμε μελλοντικά να έχουμε και πολλές ακόμα τέτοιου τύπου εκτάσεις. Εδώ έχω τη διαφάνεια που δείχνει ποιοι φορείς συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρόταση. Τους είπα και νωρίτερα, αναφέρω και έναν φορέα από την Ισπανία που είναι εξειδικευμένος στο να συνεργάζεται με μικροϊδιοκτήτες γης ώστε να φτιάχνουν αυτού του τύπου τις συμφωνίες που είπαμε νωρίτερα και τις συνεργασίες. Εδώ τους παρουσιάζω πάλι τους φορείς, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά τώρα γι' αυτό. Εδώ έχει κάποιο ενδιαφέρον σε σχέση με το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι εμπλεκόμενοι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εκτός από τους φορείς του προγράμματος, δηλαδή τα πανεπιστήμια και το Δήμο που είπαμε, από τη μεριά των παραγωγών. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι ενδιαφερόμενοι? Είναι προφανώς οι ιδιοκτήτες γης, είναι τοπικές φάρμες,
Και εκεί μπαίνουν και οι επιχειρήσεις οι κοινοτροφικές, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο πρόγραμμα, δίνοντας κάποιο λίβασμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες. Τοπικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, που κάνουν τοπικά προϊόντα. Άλλοι φορείς, όπως είναι συνεταιρισμοί ή κινσέρ. Επιχειρήσεις σύγχρονες, όπως είναι μικροζητοποιίες. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Πύρα Νήσο, που είναι από την Τίνο, η οποία έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν είπαμε ότι, ξέρετε, σκεφτόμαστε να ξανακαλλιεργήσουμε αναβαθμίδες και να βάλουμε κριθάρι. Εσείς κάνετε μια μπύρα και σαν πρώτη διέκτηκε το κριθάρι, σας ενδιαφέρει κριθάρι της περιοχής σας. Και φυσικά είπανε ναι, μας ενδιαφέρει, έχουμε επευθυνθεί και σε τινιακούς αγρότες, αλλά δεν έδειξαν ενδιαφέρον να ξαναγυρίσουν στις αναβαθμίδες. Αν το κάνει άνδρος, αυτό είναι κάτι που για μας είναι πολύ σημαντικό. Εταιρείες παραγωγής καλλιτικών και τοπικών προϊόντων. Ήταν προχτές η μερίδα στην οποία ήταν και η εκπρόσωπη της ΑΠΒΙΤΑ. Είναι μία από τις πιο μοντέρνες επιχειρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο θέμα της καινοτομίας. Δηλαδή, πήγα κι εγώ πριν από 15 μέρες στο εργοστάσιο τους. Πραγματικά είναι κάτι το εκπληκτικό. Είναι αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις που συμβαίνει στην Αμερική. Και όμως είναι στην Ελλάδα. Είναι νέοι άνθρωποι που κάνουν φοβερά πράγματα. Και κάνουν φοβερά πράγματα που σχετίζονται με τοπικά προϊόντα και που πολύ συχνά χρησιμοποιούν τα προϊόντα της μελισσοκομείας αλλά και πολλά άλλα προϊόντα πλέον και αγροτικά. Τουριστικοί φορείς που προφανώς ενδιαφέρονται για να πάνε καλύτερα να έχουν και μια τοπική βάση προϊόντων τα οποία να μπορούν να πουλάνε στους επισκέπτες που να φτιάχνουν ένα καλύτερο όνομα για το τουριστικό προϊόν του νησιού. Είναι διαφορετικό να έχει κάποιος ένα ξενοδοχείο και να σερβίρει πρωινό με προέλευση από τη Γερμανία και διαφορετικό να έχει πρωινό τοπικό, να έχει προϊόντα τοπικά. Είναι άλλη ποιότητα αυτού που τελικά προσφέρει. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Εδώ όλοι εμείς, λίγο πολύ, βγάζουμε από 50 κιλά λαδιού καθένας. Ό,τι πιούμε εμείς και ό,τι κάνουμε εδώ. Εδώ όλο το νησί πίνει ρακί Κρήτη. Με 3 ευρώ. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω ότι εμάς, τα προϊόντα μας σοβαρά, πάνε τσάπα ή μένουν αδιάθετα. Αυτό, οι εργατές σε ένα μαγαζάτο, ας πούμε, δεν συμπάρει λίγα ένα και έχουμε, δεν είναι εσύ που σου δώσει. 6-7 ευρώ σε τιμή που μας κοστίζει για να το βγάλουμε. Ναι. Δεν παίρνουν και την κόμη με 3 ευρώ, τι λες τώρα. Και το κάτι δεν κάνει. Ένα παράδειγμα τώρα που λέτε για τα προϊόντα μας, δεν ξέρω πού. Θα σας δείξω μετά κάποιες διαφάνειες που μπορεί να βοηθήσουμε. Κανείς δεν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί για να μοιράζουμε υποσχέσεις. Εμείς προσπαθούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες, αν ενδιαφέρουν τους παραγωγούς, μπορεί να οδηγήσουν σε μια άλλη κατεύθυνση. Προχτές στην ημερίδα ακούστηκε, στην ημερίδα της νοσοκομείας, και νομίζω το διάβασα και στο βιβλίο του κ. Σπέι, ότι τα χρόνια που η μελισσοκομεία ασκούνταν με παραδοσιακό τρόπο, είχε σαν ένα δεύτερο προϊόν το ρακόμελο. Ναι, το οποίο το έλεγε μελόρακο, νομίζω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το λέτε εδώ. Αυτό το προϊόν, με τον εκμοντερνισμό της μελισσοκομείας, ουσιαστικά έχει εκλείψει. Δεν είναι ένα παράγωγο του μελισσοκομείου όπως ήταν παλιότερα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αν υπάρχει αγορά, που νομίζω αγορά πρέπει να υπάρχει για αυτά τα πράγματα και από τους τουρίστες αλλά και από τους κατοίκους του νησιού, να μην ξαναβρούμε τρόπους ώστε σε μικρή παραγωγή, δεν λέει κανείς να γίνει σε βιομηχανική κλίμακα, τέτοιου τύπου προϊόντα να ξαναβούνε στην αγορά και να είναι χαρακτηριστικά του τόπου. Ναι, εδώ τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να κοιτάζουμε πέρα από τις προθέσεις τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πρόγραμμα. Είπαμε ότι θα προσπαθήσει να ξανακαλλιεργήσει τουλάχιστον 1.000 στρέμματα αναβαθμίδων. Να αποκτήσει κατάλληλο καλλιεργητικό εξοπλισμό, δηλαδή μηχανήματα που να μπαίνουν, να είναι ταιριαστά για τις αναβαθμίδες, για τις εμασιές, να μπορούν να κάνουν από όρμωμα μέχρι θερισμό. Θα επιλέξουμε τοπικές ποικιλίες και γι' αυτό το λόγο στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει και ο Ελβό Δήμητρα. Τοπικές ποικιλίες οι οποίες θα έχουν ένα δυναμικό παραγωγής για την Άνδρο. Οι τοπικές αυτές οι ποικιλίες, οι σπόροι από αυτές τις ποικιλίες θα παραπλασιαστούν από το Ινστιτούτο του Ελβό Δήμητρα, ώστε να έχουμε ποσότητες τέτοιες που να μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε στην κλίμακα των 1.000 στρεμμάτων και όχι των 2 και των 3 στρεμμάτων.
θα γίνουν είναι αποκαταστάσεις και καθαρισμοί μονοπατιών που είπαμε ότι τα θέλουμε για δύο βασικούς λόγους. Ένας είναι αντιπυρική προστασία. Τα μονοπάτια αυτά μπορούν κάποιες φωτιές σε κάποιο βαθμό να τις σταματήσουν. Ο άλλος λόγος που τα θέλουμε όμως είναι για να αποφύγουμε, είπαμε ότι θέλουμε να καλλιεργήσουμε και πάλι εμασχές. Άμα πάμε να καλλιεργήσουμε μηχανήματα με σύγχρονο τρόπο τις εμασχές, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρουμε δρόμο κοντά στις εμασχές. Αυτό δεν θα το θέλαμε. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να αλλοιώσουμε το τοπίο, ακόμα και αν έχουμε καλή πρόθεση για αυτό που πάμε να κάνουμε. Αν τα μηχανήματα μπορούν να περάσουν μέσα από τέτοια παλιά μονοπάτια με κατάλληλο, με καθαρισμό κτλ., τότε είναι επιθυμητό να γίνει έτσι και όχι με αλλοίωση του τοπίου. Θα ξανακάνουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε συνεργασία με μεσοκόμους να φτιάξουμε κάποιους από τους παλιούς ισότοπους που είναι σε συνάρτηση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δηλαδή, κάπου υπάρχουν χωράφια μέσα σε εμάς. Κάποιες άλλες εκτάσεις θα μείνουν ακαλλιέργητες ακριβώς για να μπορούν να διατεθούν για τη μελισσοκομεία, η οποία ήταν μια βασική δραστηριότητα παλιότερα που οι εμασίες ήταν λειτουργικές. Τα προϊόντα που θα παραχθούν τα πρώτα χρόνια, αν όλα πάνε καλά, θα έχουν κάποια αξία. Θα πωληθούν και θα έχουν κάποια αξία. Με τα χρήματα που θα μαζέψουμε από εκεί, θα αγοραστούν περισσότεροι σπόροι, θα αγοραστούν περισσότερα μηχανήματα ώστε να υποστηριχθούν αγρότες που θα θέλουν και αυτοί να βγουν σε αυτό το σύστημα. Το πρόγραμμα από μόνο του είναι ένα πρόγραμμα αφιλοκερδές, πώς λέγεται, μη κερδοσκοπικό. Δεν έχει τη δυνατότητα να σωρεύει κεφάλαια. Επομένως, ό,τι βγαίνει θα επανεπενδύεται. Και θα επανεπενδύεται με έναν τρόπο ώστε αυτό να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, να μεγαλώνει. Μία από τις δουλειές που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και που εδώ αρχίζει ίσως αυτό να φέρνει ένα ενδιαφέρον. Εγώ καταλαβαίνω ότι και δυσπιστία είναι λογικό να υπάρχει. Και τι άλλο. Πολλά ακούμε σε αυτή τη χώρα και λίγα γίνονται. Θα δούμε. Είναι στο χέρι όμως των εμπλεκόμενων αυτά που λέμε να τα κάνουν και πράξη. Αυτό είναι. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους στα προϊόντα να έχουν κάποια μεγαλύτερη αξία από αυτή που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά λέμε και για την Ελλάδα, ήδη το έχουν αρχίσει και το δουλεύουν αυτό. Στην Κρήτη έχουν φτιαχτεί αγροδιατροφικές συμπράξεις με τις οποίες φροντίζουν να αναδεικνύουν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτικά προϊόντα, τα οποία είτε τα πουλάνε στο εξωτερικό, είτε τα διαθέτουν στα ξενοδοχεία τα μεγάλα που έχουν ως κριτικά προϊόντα, μεσογειακή δίαιτα, κριτική δίαιτα. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές αυτά τα προϊόντα του Αιγαίου αυτά. Κάτι παρόμοιο είναι. Μόνο πως το Αιγαίο ακόμα δεν έχει αρχίσει αυτό το πράγμα να οργανώνεται σωστά. Οι αγροδιατροφικές συμπράξεις προβλέπονται πλέον και από την ελληνική νομοθεσία και μπορούν να πάνε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θα δούμε αργότερα μια διαφάνεια σε σχέση με αυτό. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε προϊόντα τα οποία να παίρνουν κάποια πιστοποίηση. Πιστοποίηση είναι κλειδί για να βγει κάποιο στην αγορά. Πιστοποίηση μπορεί να σημαίνει ένα προϊόν που είναι βιολογικό, αλλά πιστοποίηση μπορεί να σημαίνει και ένα προϊόν που είναι απλά φιλικό ως προς το κλίμα, ως προς την κλιματική αλλαγή. Προϊόντα τα οποία είναι αυτά που λένε έξυπνα ως προς την κλιματική αλλαγή, στο εξωτερικό πλέον προτιμώνται από τους καταναλωτές. Για ποιο λόγο να μην φτάσουμε να έχουμε και εμείς στην Ελλάδα τέτοιου τύπου προϊόντα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σχολείο ξερολιθιάς. Αυτό υπήρχε σαν πρόταση και παλιότερα στην Άντρο, η οποία δεν ευδοκίμησε. Ουσιαστικά αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που υπάρχει στο νησί από τη συντήρηση και καλλιέργεια των εμασιών, ώστε να φτιάξουμε και επόμενες γενιές ανθρώπων οι οποίοι μπορούσαν να το συνεχίσουν. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει υποστηρικτική επιστολή από το Μουστάκιο Ίδρυμα σε σχέση με το κτίριο εδώ στο Κόρθι που έχει, ότι θα μπορούσε να παραχωρήσει κάποιο χώρο για να γίνονται τέτοιου τύπου σεμινάρια. Και βέβαια θα γίνουν και κάποιες, όπως είναι οι διαδρομές, οι δρόμοι του κρασιού κτλ., κάποιες τέτοιου τύπου παραγωγικές διαδρομές. Θα σας δείξω εδώ. Σε αυτή τη διαφάνεια, αυτό που λέγαμε πριν για την αγροδιατροφική σύμπραξη. Καταρχήν, η όλη αυτή η προσπάθεια θα γίνει υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που σχετίζεται με την πρόθεση τοπικών προϊόντων. Αυτό το τμήμα έχει έδρα στη Λίμνο και έχει ήδη δουλέψει στις Κυκλάδες, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, για τέτοιου τύπου ανάπτυξη τοπικών προϊόντων.
Με αυτούς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για, για την περιοχή, για την ΑΠΑ. Ο οργανισμός αυτός που είπαμε πριν, μέσα από τις τοπικές συμφωνίες, θα μαζέψει γη για να την καλλιεργήσει με τον σωστό τρόπο, θα συμβάλλει στο να φτιαχτεί η αεροδιατροφική σύμπραξη από τον Δήμο, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, τοπικούς παραγωγικούς φορείς και βέβαια τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν και στο πρόγραμμα. Αυτή η σύμπραξη θα φροντίσει, θα προσπαθήσει να ανοίξει αγορές, να δώσει σήμα ποιότητας στα προϊόντα του νησιού που παράγονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και βέβαια να βοηθήσει και σε αυτό που λέμε marketing των προϊόντων. Δηλαδή να δημιουργήσει όνομα για τα προϊόντα που παράγονται στο νησί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το marketing θα μπορούσε να έχει ένα χαρακτήρα από τον τόπο παραγωγής κατευθείαν στο τραπέζι του καταναλωτή. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Πάντως υπάρχει μια σχετική εμπειρία από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να γίνει κινητοποιώντας και παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με την μεταποίηση, δηλαδή επιχειρήσεις τοπικές, οι οποίες θα μπορούσαν μέσα σε αυτή την ιστορία να βγάλουν και το κέρδος της ιδιωτικής επιχείρησης, αλλά να αφήσουν και μια προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα του νησιού, να τα κάνουν πιο επώνυμα. Τις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιωτοποιίες, εταιρείες παραγωγής καλλιτικών που λέγαμε νωρίτερα, τοπικές φάρμες, φούρνοι του νησιού, συνεταιρισμοί μελισσοκομικοί, συνεταιρισμοί αγροτικοί. Και όλα αυτά κάπου να καταλήξουν να πηγαίνουν και σε κάποια αγορά. Υπάρχουν συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει τα ΑΒ Βασιλόπουλος, έχουν μέσα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, έχουν γωνίες τοπικών προϊόντων και γωνίες βιολογικών προϊόντων. Δεν βλέπω για ποιο λόγο ένα νησί το οποίο αποκτάει όνομα ως προς τα προϊόντα που παράγει και αποκτάει και μια πιστοποίηση ότι είναι προϊόντα που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν κοροϊδεύουν τον καταναλωτή, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να μπει μέσα σε τέτοιες μεγάλες αλυσίδες και επομένως να δημιουργήσει αγορά και τιμή για τα προϊόντα αυτά. Εδώ τέλειωσα με τα πολύ μπλα μπλα. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες που νομίζω ότι σε όλους λένε κάποια πράγματα. Καλά, το μουστάκι το είδαμε πριν που είπαμε ότι μπορεί να γίνει σχολή ξεροκυθιάς. Εδώ όμως βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία από την Μονή Παναχράτη που βρήκα στο site της Μονής, που βλέπετε πόσες μασιές υπήρχαν εκεί γύρω από το μοναστήρι πριν από 50-60 χρόνια. Και κοιτάξτε πώς είναι σήμερα. Εγώ νομίζω ότι για κανένα αντριώτη δεν θα ήταν άσχημο σαν συνέστημα το να ξαναδεί το αγροτικό τοπίο να ξαναζωντανεύει όπως γινόταν παλιότερα και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι παραγωγικός. Δεν το κάνουμε για να γίνει κάτι μουσείο, το κάνουμε για να ξαναμπεί σε μια διαδικασία παραγωγής. Σας έλεγα νωρίτερα ότι το πρόγραμμα Life που τρέχει σήμερα έχει κάνει σε έκταση 100 στρεμμάτων μια πιλωτική επανακαλλιέργεια των αναβαθμίδων και σε συνεργασία με την Καΐριο Βιβλιοθήκη έχει κάνει και έναν κήπο στον οποίο καλλιεργούνται τοπικές ποικιλίες του νησιού. Προκειμένου αυτές με κάποιο τρόπο στη συνέχεια να γραφτούν στον Εθνικό Κατάλογο Τοπικών Ποικιλιών και να αποκτήσουν κάποια προστιθέμενη αξία σαν τοπικά προϊόντα, λέγαμε. Σας δείχνω λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από αυτά που μέχρι τώρα έχουν γίνει, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δείχνουν ότι αυτό το εγχείρημα για τα 1000 στρέμματα ή τα 1500 στρέμματα είναι εφικτό. Δεν είναι κάτι δηλαδή παράλογο ή ανεδαφικό. Αυτά όλα έγιναν μέσα στα προηγούμενα χρόνια. Εδώ έχουμε τον Περιστεριώνα. Από το πρόγραμμα ξαναζωντάνευσαν 3 περιστεριώνες, εδώ στο νότιο μέρος του νησιού, οι οποίοι επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τις αναβαθμίσεις. Αυτά. Αυτά. Θα ξέρουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, αν το πρόγραμμα θα εγκριθεί από τις Βρυξέλλες και από εκεί και πέρα. Είναι στο χέρι της τοπικής κοινωνίας, πώς θα το προχωρήσει. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε ότι την Τρίτη έγινε μια συζήτηση για τη παραγωγή. Σήμερα κάνουμε μια συζήτηση για τα θέματα βόσκησης, για νέες ιδέες που υπάρχουν εδώ πέρα με τους τοπικούς φορείς και όλα αυτά. Άρα γίνονται πράγματα και είναι καλό να γίνονται πράγματα ως πιλότος. Πολλά από τα πράγματα που κοντά σου μπορεί να μην ευθετήσουν ποτέ. Έτσι, ένα πρόγραμμα.